Αρχίσαμε, πέσαμε, ξέρω εγώ, σαν instrumental, heavy metal, κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζες drums και τραγούδισες. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα έπαιζα drums μόνο. Μετά δεν βρίσκαμε τραγουδιστή και άρχισα και τραγούδαγα λίγο, ξέρω εγώ, αλλά μετά δεν έβγαινε και drums και φωνή, δεν γίνεται. Και πόσα μέλη ξεκινήσαμε? Τρία. Ξεκινήσαμε, οι πιο πολλοί ήταν τέσσερις, ξέρω εγώ. Είχαμε πάρει άλλο ένα κιθαρίστα, μετά έφυγε, αλλάξαμε κιθαρίστες, μπασίστες. Ωραία. Είναι πολλά χρόνια μόνο γι' αυτό καταλαβαίνεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και τώρα ξεκινήσατε το 89, έχουμε φτάσει 2011. Η μπάντα έβγαλε ένα νέο δίσκο πέρυσι. Πέρυσι τώρα ετοιμάζουμε, κάνουμε προπαραγωγή για τον επόμενο. Θα μπούμε τον Ιούνιο να γράψουμε. Για πες λίγα λόγια. Λίγα λόγια για πες. Θα λέγεται μάλλον Dead Rock Commandos, μάλλον. Ίδιο ύφος. Πιστεύω είναι πιο rock αυτός από το Super Freak. Ναι. Πιο βαρύς. Αλλά έχουμε ρίξει πολύ τώρα στην παραγωγή. Ηχογραφήσεις στην Ελλάδα. Ηχογραφήσεις, το τελευταίο το γράψαμε στην Ελλάδα. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Ξέρεις τι γίνεται, δεν παίζει τώρα στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ καλά στούντιο, πολύ καλά μηχανήματα, πολύ και μαλάκες υπόλοιπες. Μαστεράδες δεν έχουμε. Καλά, μάστερ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τέλος. Δηλαδή, από τι ύφος ξεκινήσατε, ρε παιδί μου, σαν μπάντα? Από τι ύφος? Αν καταλάβεις, ήταν το 89, ξέρω εγώ, που παίζαμε. Ο Αντώνης, ο Αφάνος, ο πρώτος ο κιθαρίστας μας, ακούγε heavy metal κλασικό. Κλασικό, ούτε thrash, ούτε κάτι άλλο, καταλαβαίνεις. Πολύ μελωδικό. Το 89 είπες. Ναι. Και δισκογραφικά πώς ξεκίνησε το πρώτο demo? Το 89 με την Molon Lavé, μια εταιρεία που είχε κάνει... Φυλακή. Ναι. Ένας Γιουγκοσλάβος την είχε κάνει, να σου πω να καταλάβεις. Και δύο instrumental κομμάτια βάλαμε εκεί, μετά από ένα χρόνο άλλη μια συλλογή. Μέχρι το 94 είχαμε κάνει άλλες 2-3 συλλογές. Το 94 μπήκαμε, γράψαμε το πρώτο το δίσκο, το Side Effects. Μετά το 96 βγήκε το Use. Από το 96 μέχρι το 2000 δεν είχαμε κάνει τίποτα. Κάναμε το 2000 μόνο το Ritual, ένα με 5 κομμάτια. Ναι. Μετά πάλι το 2004, το Just the Burn. Το 2006 βγήκε πάλι το Use, ξαναβγήκε. Ναι. Και το 2008-2009... Και όλα αυτά με την ίδια εταιρεία? Όχι, εταιρείες είναι... Εταιρείες τώρα. Η πρώτη ήταν η Molon Lavé, μετά πήγαμε στη Hitchhike, μετά πήγαμε στην FM Records, μετά πήγαμε, φτιάξαμε δικιά μας, μετά πήγαμε στην Creep Records, στην Vinyl Last Records. Με το εξωτερικό τι γίνεται, έχετε παρεδώσει συναυλίες έξω? Πέρσι είχαμε πάει στο Stone from the Underground, είναι ένα φεστιβάλ στη Γερμανία. Παίξαμε με Brand Bjork, με Κάιους. Παίξατε με Κάιους. Ένα διήμερο. Ωραίο. Φέτος έχουμε μια Κύπρο το καλοκαίρι, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά. Αλλά Αγία Νάπα. Ναι, στην Αγία Νάπα. Καλά, στην Κύπρο πώς έκατσε? Έχει φεστιβάλ. Έχει κίνηση. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο και τέτοια heavy metal. Metal, ξέρεις, όλα αυτά μέσα. Ναι. Γιατί μας είπανε να πάμε. Ωραία, καλά σας έκανε. Και η εμπειρία από τα live τι σε λέει τόσα χρόνια? Τα live είναι... Που έχετε παίξει δηλαδή, σε ποιες περιοχές στην Ελλάδα, έξω? Στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα πολλές φορές. Έξω δεν έχουμε πάει πολύ. Βουλγαρία, Γερμανία. Ωραία. Europe. Τώρα αυτό για την Κύπρο. Κανονίσουμε τον χρόνο για αυτό, δεν είναι σίγουρο. Για μια περιοδία γιατί στην Αμερική και αυτά. Και τώρα πέρα από τις ετοιμασίες για το νέο δίσκο, τα νέα για την πάντα, τα νέα για την πάντα. Κινήσεις. Είμαστε, κάνουμε προπαραγωγή εδώ και μισό χρόνο τουλάχιστον και τραβιόμαστε με αυτό. Δηλαδή δεν προλαβαίνετε να τελειώσετε ένα δίσκο, ξεκινάτε για τον επόμενο. Ναι. Μα έτσι γίνεται, ξέρεις. Ναι. Εκτός από τον Ανδρέα που παίζει με του Σρότιν Κράιστ όλος μαζί, οι άλλοι ασχολείστε και με άλλες μπάντες, είστε ένα Night Stalker. Πυρήνας. Με τον Τόλι είχαμε κάνει ένα, τον κιθαρίστα μου είχαμε κάνει ένα άλλο project, ξέρω εγώ, το Superdose. Έτσι. Εγώ παίζω και μόνος μου μουσικές, έχω γράψει
πριν από 3-4 χρόνια είχα γράψει και με τους Εκοντά του ένα κομμάτι. Τώρα έγραψα με τους Mixed Ball, κάτι φίλοι μου, ένα άλλο κομμάτι άσχετο από rock και τέτοια. Τι άλλο. Μουσικές γενικά ασχολούμαστε, ξέρεις, ο καθένας για πάρτι. Στους Night Stalker ποιος γράφει. Κατά κύριο λόγο ποιος γράφει στην πάντα Night Stalker. Μουσική και στίχους και τέτοια εγώ συνήθως. Και στίχους και μουσική. Ναι. Σωπά, ρε. Τι θέλεις να περάσεις από τη μουσική. Από τη μουσική σου, τι θέλεις να περάσεις στον κόσμο. Τίποτα. Δεν έχω κάτι δηλαδή να... Αυτό είναι. Δηλαδή τι γίνεται, είναι... Εγώ μπορεί να έχω ένα... μια σκέψη για ένα στίχο, για κάτι, αλλά εσύ μπορείς να τον μεταφράσεις και να τον πιάσεις όπως θες, δεν είναι και έτσι πρέπει. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια. Έτσι πρέπει. Μα αυτό γουστάρω. Τα άλλα τα παιδιά. Τι κάνουν, εκτέλεση. Τα άλλα τα παιδιά κάνουν. Κάθονται και λένε όχι. Αυτό λέω κάνουν. όχι αυτό. Και τους κάνει. Τώρα να σου δώσω καταλάβεις αυτό το καινούριο το δίσκο. Ναι. Που ένα κομμάτι που είναι από το 90. Ο Ανδρέας να μου λέει από το 90. Ανδρέα, είναι ωραίο κομμάτι. Όχι, ρε, τι είναι αυτό, ρε, μαλακία. Στο CD ακούμε μπάσο, όλο. Κιθαρίτσες. Δηλαδή και αυτά εσύ τα γράφεις. Τα σόλα, τα. Δεν μπορεί να έχει ιδέες, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, πού θα μπει, αλλά το τι θα μπει το παίζουν αυτοί. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ παιδιά. Να μην σε κουράσουμε. Γεια σας, είμαι ο Αργύρης από τους Night Stalker και σερφάρετε στο rockoverdose.gr.